υπεραγία και ο Θεός. Τέκνον. Εφρανθήνε δε και χαρήνε έδι ότι ο αδελφός σου νεκρός ειν και ανέστη και απολωλός ειν και ευρέθη. Αδερφοί μου, σήμερα ο Πανάγαθος Θεός ανοίγων των θησαυρών των παραβολών του ανέφερε εις εμάς παραβολή την οποία η ουσία χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος είναι η αποστασία του ανθρώπου από τον Θεό. Το δεύτερο μέρος είναι η μετάνοια του ανθρώπου ο οποίος απομακρύνεται από τον Θεό και μετανοεί. Και το τρίτο μέρος είναι η άπειρος εσπλαχνία του Θεού την οποία έχει προς το πλάσμα Του. Η παραβολή αυτή, αδερφοί μου, την οποία ο Πανάγαθος Θεός εξεφώνησε στο πλήθος εκείνο του κόσμου που τον ήκουεν, η παραβολή αυτή, εάν εχάνεται ολόκληρος η Αγία Γραφή και δεν υπήρχε σήμερον και σώζεται μόνον η παραβολή του ασώτου Υιού, ή το δυνατή να σώσει τον κόσμο ολόκληρο. Έχει τέθηκαν νοήματα πνευματικά, έχει τέθηκαν χάριν η παραβολή σημερινή την οποία ακούσαμε, και αν δεν υπάρξει θείον κήρυγμα, όλα χάνονται, διότι ο περισσότερος κόσμος δεν δύναται να εννοήσει το γράμμα της Αγίας Γραφής. Ο άσωτος Υιός ή το νεότερο παιδί του βασιλέως είχε δύο υιούς, λέγει, και ο νεότερος άνοιξε το στόμα του μίαν ημέρα και λέγει, «Πατέρα μου», του λέγει, «βαρέθηκα να σε ακούω. Δεν θέλω ούτε να σε βλέπω, ούτε να σε ακούω. Δι' αυτόν τον λόγο δώσε μου όσα μου ανήκουν και θα φύγω». Βασιλόπουλο, βασιλεύς ο πατέρας και εκείνος στο παλάτι, στα χρυσά, στα μαργαριτάρια, στην δόξαν. Όταν ήκουσε ο πατέρας αυτήν την άδικον δια των νεότερων ιών αίτηση, ελυπήθη πολύ. Ελυπήθη ο Θεός, διότι το παιδί του δεν ήθελε να τον αποχωριστεί. Όμως, εφόσον του ανήκεν το ίμιση της περιουσίας, του τα έδωσεν ο βασιλεύς, τα επήρε, τα εδίπλωσε, τα έβαλε στην αγκάλι του και έφυγε. Και ο πατέρας
δεν εγκάθισε στην καρέκλα τη βασιλική, αλλά ευγήκε για να ειδεί το παιδί του, το οποίο έφευγε μακριά και γεμάτος δάκρυα, ανέμενε να επιστρέψει. Αυτή η σκηνή, αδερφοί μου, και αυτή η εικόνα την οποία παρουσιάζει η παραβολή σήμερα είναι τόσο συγκλονιστική, που όταν μεταφέρεις εκείνη την εικόνα στον εαυτό σου, τότε θα ειδείς τα ειδικά σου σφάλματα, την ειδική σου αποστασία, την ειδική σου περιφρόνηση προς τον Πατέρα και το αβέβαιο που φεύγεις δια να ευτυχήσεις. Έφυγε το παιδί, ο Πατέρας όμως ανέμενε νεότερο το παιδί αυτό. Ο πρεσβύτερος, εκείνος έμεινε με τον Πατέρα του, πλην όμως αυτά τα δύο πρόσωπα έχουν αλληγορική σημασία, διότι ο πρεσβύτερος Υιός είναι η αρετή την οποία ποιεί ο άνθρωπος. Είναι οι εντολές του Θεού τας οποίας πάντοτε τηρεί και πάντοτε διαφυλάττει. Ο νεότερος είναι η αμαρτία, η αποστασία του ανθρώπου από τον Θεό. Φεύγει μακριά, δεν θέλει να ειδεί τον Θεό. Ο νεότερος είναι εκείνος ο οποίος πάντοτε δεν υπολογίζει ούτε συμβουλάς, δεν ακούει ούτε θέλει να ακούσει. Έχουμε και σήμερα μέσα στην οικογένειά μας πλειστά και στιάφτα παραδείγματα. Ενώ ο πατέρας θυσιάζεται για να αναθρέψει τα παιδιά του, έφνει στο νέο αυτό παιδί, αφθαδιάζει, αποστατεί, επιτίθεται, υβρίζει πολλάκις και πολλάκις φωνεύει και τον πατέρα, όπως εφθάσαμε στα σημέρα αυτές. Αποστασία του ανθρώπου από τον Θεό, αποστασία του νεοτέρου Υιού από τον Πατέρα, και φεύγει μακριά. Έφυγε, λέγει, ζών ασώτος. Η ασωτεία είναι η όψη της σαρκικής αμαρτίας. Η ασωτεία είναι αυτό το οποίο ακριβώς ο πρεσβύτερος Υιός απευθύνεται προς τον Πατέρα και του λέγει: «Ο Υιός σου ούτως, ο καταφαγόν σου των βίων μετά των πορνών», λέγει. Τι ήθελες να τον έχεις κοντά σου πλέον? Αλλά είναι και αυτή η απέτηση του πρεσβυτέρου Υιού άλλο πνευματικό θέμα, το οποίο ο Πανάγαθος Θεός εκαυτηρίασε με αυτά του τα λόγια τους Εβραίους, τους γραμματείς και τους Φαρισαίους, οι οποίοι εθεώρουν τον εαυτόν τον ότι ήσαν δίκαιοι, ότι ήσαν αυτοί οι οποίοι θα κληρονομήσουν την Βασιλεία των Ουρανών. Και ο νεότερος Υιός, ποιος ήτο? Εμείς οι ειδωλολάτρες, αδερφοί μου.
Αυτά ερμηνεύει ο Ιερός Χρυσόστομος και λέγει ότι αυτοί οι Εβραίοι, λέγει, ενόμιζαν ότι ήσαν οι δίκαιοι και οι ειδωλολάτρες ότι ήσαν άξιοι της κολάσεως. Δια τούτο ανάβει μέσα τους ένας φθόνος, ο οποίος ακριβώς λέγει η Αγία Γραφή ότι θα τον πολλαπλασιάσει ο Θεός των φθόνων αυτών και θα γίνει ζήλια. Και θα ζηλεύουν αυτοί οι οποίοι σήμερα θέλουν να κυβερνήσουν τον κόσμο ολόκληρον και να γεννήσουν τον Αντίχριστον για να τον φέρουν εις την γη. Από πού να τον φέρουν? Θα πούν πάλι ότι γεννήθηκε χωρίς πατέρα και η μητέρα του, η οποία θα είναι μια μεγάλη πόρνη, θα λέγουν ότι είναι παρθένος. Και όταν γεννηθεί αυτός ο Αντίχριστος, αυτή από τη ζήλια τη μεγάλη την οποία θα τους δώσει ο Θεός, θα θέλουν να πάρουν την θέση ημών οι οποίοι αγαπήσαμε τον Χριστό. Επιστράφημε από την ειδωλολατρία εις την πίστη. Αγαπήσαμε τον Θεό μας και την πίστη των Ορθόδοξων και τότε θα φθονήσουν, θα γεννηθεί ο φθόνος ο μεγάλος και τότε ο Πανάγαθος Θεός θα πει τα λόγια τα οποία είπεν δια των πρεσβύτερων ιών. Παιδί μου, του λέγει, εφρανθήνε δε και χαρίνε έδι. Έπρεπε να εφρανθείς και να χαρείς, διότι επέστρεψε ο Υιός σου από την πλάνη, από την αμαρτία, διότι ή το νεκρός και ανέστη ή το απολωλός και ευρέθη. Αυτή ήμεθα. Ήμεθα νεκρή απέναντι του Θεού, διότι αγαπούσαμε τα είδωλα. Ελατρεύαμε θεούς ανυπάρκτους. Ελατρεύαμε την ματαιότητα. Και ο Πανάγαθος Θεός απευθύνεται και του λέγει, ένα σου λείπει, η χαρά την οποία έπρεπε να έχεις, διότι ο αδελφός σου ούτως νεκρός είναι και ανέστη, απολωλός είναι και ευρέθη. Όταν βλέπεις, αδερφέ μου, μπροστά σου κάποιον που μετανοεί, εσύ ουδέν έτερον πράτης ημί μόνο να τον περιφρονείς ότι ετρελάθηκε, ότι δεν ξέρει τι κάνει. Όταν δεις τον αδελφό σου, ο οποίος ζούσε μέσα στην αμαρτία, μέσα στην βλασφημία του ονόματος του Θεού, μέσα στα καταγώγια και την σπατάλη της ψυχής, την οποία σπαταλούσε ο λίγων κατολίγων ως θησαυρών ατίμητων, τότε αντί να χαρείς, λυπάσαι. Έτσι έπαθαν οι Εβραίοι. Λέγει, εγώ που ήμουν κοντά σου, λέγει, δεν μου έκαμες καμία τιμή. Και του λέει, παιδί μου, εσύ ήσουν κοντά μου και ό,τι είχα δικά σου ήταν. Αυτός ο αδελφός σου όμως τώρα που επέστρεψε, ένα σου έλειπε. Να χαρείς διότι επέστρεψε. Να εφρανθείς διότι επέστρεψε. Και όταν τον είδες και ήρθε, εσύ έχεις τέτοια ζήλια επάνω σου, τέτοιων φθόνων που νομίζεις ότι αυτός έπρεπε να αφανιστεί όλος διόλου. Και τούτο δεν υποφέρουν οι Εβραίοι όταν μας βλέπουν να πλησιάζουμε εμείς τα σημέρας της γεννήσεως του Χριστού μας ή τα σημέρας των παθών του Χριστού μας ή την ημέρα της Αναστάσεως του Χριστού μας. Έχουν τέτοιο φθόνον επάνω τους, ο οποίος παριστάνεται σήμερον στην Αγία Γραφή, στην παραβολή την οποία είπε ο Κύριος μας, διότι νεκρός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος ο οποίος ζει στην αμαρτία.
Βλέπεις τον άνθρωπο σήμερα ο οποίος περπατεί στον δρόμο. Εξέτασε ποιαν ζωή έχει. Αν σου είναι δυνατό. Είναι αδύνατο να γνωρίζεις ποια είναι η ζωή του αδερφού σου ο οποίος περπατεί. Αλλά ένα είναι γνωστό, ότι τα λόγια του, οι πράξεις του, η συμπεριφορά του είναι έργα αμαρτίας, νεκρά έργα. Ο ίδιος αν ζει και περπατεί είναι νεκρός. Τι κι αν γελά, τι κι αν αστείευεται, τι κι αν φωνάζει, τι κι αν δημιουργεί, τι κι αν χτίζει, τι κι αν κοράζει, τι κι αν πλουτίζει. Νεκρός είναι. Το είπε ο Θεός. Φύγε, λέγει, τα μάτια για να κερδίσεις τα αιώνια. Τρέχεις και όλο τρέχεις και δεν σταματάς ποτέ σου. Δεν κοιμάσαι. Αγωνιάς. Και σε μια στιγμή κερδίζεις 1,5 μέτρων γης. Τίποτε άλλο. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Αυτή είναι η ζωή του. Νεκρός ο άνθρωπος. Αλλά όχι μόνο νεκρός. Απολωλός, λέγει. Εχάθηκε ο άνθρωπος αυτός. Και ο επουράνιος Θεός αφήκε τα 99 πρόβατα και κατέβηκε από τους ουρανούς. Αφήκε δηλαδή τα 9 τάγματα, τα ουράνια, τα οποία ακριβώς έμειναν κοντά στον Θεό, και κατέβηκε από τους ουρανούς για να έβρει το ένα, το απολωλός πρόβατον, και περπάτησε βουνά, περπάτησε ρεμαθιές, περπάτησε αποστάσεις, εδίψασε, επίνασε, εγρύπνησε, εκουράστη, και τέλος έχισε το αίμα του επάνω στο σταυρό για να σώσει αυτό το οποίο απολέστη, το πρόβατον εκείνο το απολωλός. Και το λέγει σήμερα, πρέπει να έχεις χαρά, αδερφέ μου, όταν γίνεις αιτία, λέγει, να σώσεις έναν άνθρωπο ο οποίος ζούσε στην αμαρτία. Αυτά τα λόγια τα οποία ακούεις, αδερφέ μου, αυτή τη στιγμή δεν είναι δικά σου. Μην τα πάρεις να τα βάλεις στην τσέπη σου και να πεις εγώ άκουσα. Πήγαινε να ακούσεις κι εσύ. Εκεί που εργάζεσαι, εκεί που συζητάς, εκεί που ευρίσκεσαι, άνοιξε το στόμα σου και πες 2 λόγια του Θεού. Σπήρε το σπόρον και εκείνος από ψηλά έχει την δύναμη να τον βλαστήσει, να τον μεγαλώσει, να ποιήσει καρπούς και να σώσει την ψυχή εκείνη ο Θεός. Το πράττεις αυτό? Δεν το πράττεις, διότι φοβάσαι. Φοβάσαι να ομολογήσεις τον Θεό, να ομιλήσεις δια τον Θεό, να πεις 2 λόγια τα οποία ακούεις στο Θείο Κήρυγμα. Δεν λες τίποτε. Γιατί? Διότι σε κρατάει ο φόβος. Τι θα μου πούν? Τι θα μου πούν? Τι θα μου πούν? Θα σου πούν ότι είσαι τρελός. Άλλο, τι θα σου πούν? Θα σε σταυρώσουν? Ο σταυρός δεν έρχεται, διότι δεν είναι καιρός ακόμη. Θα έρθει ο καιρός που θα μαρτυρήσουμε δια των Χριστών, διότι όλοι θα τον αρνηθούν και όλοι θα τρέξουν πίσω από τον Αντίχριστο. Τότε, εάν μείνεις πιστός άχρη θανάτου, ο Θεός θα σου δώσει το στέφανο της ζωής. Μείνε λοιπόν πιστός στον Θεό. Μην αναπτύσσεις μέσα σου τον φθόνον, την έχθραν, την κακίαν, την εκδίκηση, διότι επιστρέφει ο αδερφός σου. Πράξε κάτι για να σώσει μια ψυχή, αδερφέ μου. Διότι το είπε ο Θεός, ώστις λέγει φέρει ψυχήν εις μετάνοιαν, λέγει, καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Εάν γίνεις αιτία να σωθεί ένας αδερφός σου, ο οποίος δεν ήκουσε λόγον Θεού, ο οποίος ευρίσκεται μέσα εις το σκότος, μέσα εις την αγνωσία, δεν γνωρίζει, δεν ήκουσε, μίλησε του και θα έρθει κοντά στο Χριστόν για να σωθεί. Αδερφοί μου, παράδειγμα το οποίο ήρθε εις γνώση μου. Πριν 10 ολόκληρα χρόνια, σε μία συζήτηση, ένα πνευματικό παιδί το οποίο
έρχεται στον Άγιο Γεώργιο πριν 10 χρόνια, εκεί που εργαζόταν, ομίλησε εις μία ψυχή τα λόγια του Θεού τα οποία ακούει στον Άγιο Γεώργιο. Πέρασαν 10 ολόκληρα χρόνια. Και στα 10 ολόκληρα χρόνια βρίσκει εκείνο το παιδί το ίδιο και του λέγει: «Θέλω να με πας εις τον Άγιο Γεώργιο». «Γιατί?», λέγει. «Θέλω», λέγει, «να πάω εκεί, έχω ανάγκη». Και όταν ήρθε αυτό το παιδί και ζήτησε εξομολόγηση, ήταν τόση μεγάλη η χαρά του ότι ύστερα από 10 ολόκληρα χρόνια εφύτρωσεν ο σπόρος του Λόγου του Θεού και μετενόησε το πλάσμα εκείνο και χάρη και δόξασε τον Θεό. Αδερφέ μου, μίλησε, σπήρε το σπόρο του Θεού και μη φοβηθείς. Εκείνος θα τον βλαστήσει, εκείνος θα τον μεγαλώσει, εκείνος θα τον καρποφορήσει. Εσύ ποίησε το καθήκον σου. «Ως της ρίση ψυχήν εκ θανάτου», λέγει, «καλύπτει πλήθος αμαρτιών». Μέσα στον θάνατον είναι ο άσωτος Υιός. Μέσα στην απώλεια είναι το άσωτος Υιός. Και μετέφερε εκείνην όλην την ζωή της αποστασίας η ζωή επιστροφής. Και έπεσε στα πόδια του Πατέρα και είπε: «Πατέρα μου, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιον σου. Δεν είμαι άξιος να μου πεις ότι είμαι παιδί σου. Πες ότι είμαι ένας από τους δούλους σου». Και ο Κύριος μας τι του έδωκε? Όλα τα προνόμια τα οποία άφηκε και τα έχασε. Τον ενέδισε με την στολή την καθαρή. Έβαλε υποδήματα στα πόδια του. Έβαλε δαχτυλίδιον στην χείραν. Έδωκε τα δικαιώματα πάλι του παιδιού του τα οποία εσπατάλησε στην αμαρτία. Επιστροφή, αδερφοί μου, διότι τα σήμερα αυτάς δεν έχουμε τίποτε άλλο να πράξουμε, ή μη μόνο να προετοιμαστούμε δια την μετάνοια την οποία μας περιμένει ο Θεός να του δείξουμε. Να μας αξιώσει στον κόσμο αυτόν, να ζήσουμε μαζί του και στην επουράνιον του Βασιλεία να γίνουμε. Κληρονόμοι. Αμήν.